Θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που έχει ως επίκεντρο το σχέδιο νόμου με τίτλο «Νέο πλαίσιο για την ευζοία των ζώων συντροφιάς». Έχει παρουσιαστεί τους προηγούμενους μήνες και έχουν υπάρξει ήδη πρώτες αντιδράσεις. Ο οδικός χάρτης του συγκεκριμένου σχεδίου νόμου. Υπάρχει και μία συγκεκριμένη αναφορά που έχει δημιουργήσει αντιδράσεις και μία σύγχυση στις τάξεις των κυνηγών. Ενδέχεται να περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο νόμου και υποχρεωτική και την υποχρεωτική στήρωση των σκύλων και την απαγόρευση της κυκλοφορίας του σκύλου σε κουτί εκτός οχήματος. Θα πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά αυτά τα δύο θέματα με τον κύριο Μανώλη Σκουλά, ο οποίος είναι πρόεδρος του πρώτου κυνηγετικού συλλόγου Ηρακλείου. Κύριε Σκουλά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, σε εσάς και στους τηλεθεατές της εκπομπής σας. Και ο κύριος Νίκος Ανετάκης, πρόεδρος του Ομίλου Κρητικού Λαγωνικού. Κύριε Ανετάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο και το βήμα που μας δίνετε να κουβεντιάσουμε ένα θέμα πραγματικά που αφορά όλους τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων, όχι μόνο τους κυνηγούς, όλο τον κόσμο. Ακριβώς. Και πολύ σωστά το θέτετε. Η συζήτηση σίγουρα θα επικεντρωθεί με τους κυνηγούς. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, κάποιες ανησυχίες, αλλά αφορά όλους τους ιδιοκτήτες, κύριε Ανετάκη. Και πολύ καλά κάνετε και το τονίζετε. Κύριε Σκουλά, να ξεκινήσω με εσάς. Υποχρεωτική στήρωση των σκύλων. Αντιδράτε, υπάρχει κάποια ένσταση πάνω σε αυτό? Μετά την απαγόρευση μετακίνησης, την άδικη και άνηση αυτή αντιμετώπιση της κυβέρνησης προς τους κυνηγούς, παρόλες τις διαβεβαιώσεις που είχαμε τότε από κορυφαίους υπουργούς όπως τον κύριο Βορύδη, τον Γεωργιάδη και τον κύριο Ταγαρά προς την Κυνηγική Συνομοσπονδία Ελλάδος, έρχεται τώρα και το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο το θεωρούμε έκτρωμα. Αυτό το νομοσχέδιο. Τα ζώα συντροφιάς, οι σύντροφοί μας, οι σκύλοι, που περνάμε ένα πολύ μεγάλο χρόνο της ημέρας μαζί με αυτά τα ζώα, θα πρέπει να τα στηρώσουμε. Θεωρούμε ότι η στήρωση είναι ενάντια στην ευζοία των ζώων. Ενέχει κινδύνους στην υγεία τους. Όπως και να το κάνουμε, είναι ένα χειρουργείο, μια χειρουργική επέμβαση. Εντάξει, σου λέει τώρα από την άλλη η πολιτεία ότι θα πρέπει να μειωθεί και ο αριθμός των αδέσποτων ζώων. Θα πρέπει να επιτευχθεί μια καλύτερη διαχείριση του αριθμού των αδέσποτων. Ναι, εμείς δεν διαφωνούμε σε αυτό. Ούτως ή άλλως τα δικά μας τα ζώα είναι γεγραμμένα στο Μητρό, είναι ηλεκτρονικά ταυτοποιημένα, μπορούν να ελεγχθούν, έχουν βιβλιάρια. Τα αδέσποτα ζώα δεν έχουν να κάνουν με εμάς. Αν βγείτε μια βόλτα στο Ηράκλειο και δείτε ποια ζώα είναι αδέσποτα, δεν θα δείτε κυνηγόσκυλα. Θα δείτε ζώα από όλες τις φυλές, εκτός τα ελάχιστα μπορώ να πω ότι θα είναι και από κυνηγετικές φυλές και ιδιαίτερα από ράτσες. Πώς να το πούμε τώρα. Μάλιστα, η κατάσταση στις τάξεις των κυνηγών και των κυνηγετικών συλλόγων είναι διαχειρίσιμη. Βέβαια, είναι διαχειρίσιμη. Κύριε Ανετάκη, να ξεκινήσουμε λίγο με την ιστορία του κρητικού λαγωνικού, να μας πείτε κάποια στοιχεία και μετά να σας ρωτήσω βέβαια ότι κι εσείς θα κληθείτε να στηρώσετε τους κρητικούς λαγωνικούς και αν επιθυμείτε μια τέτοια εξέλιξη. Εγώ θα επιθυμούσα, αν δεν έχετε αντίρρηση, να ξεκινήσω αντίστροφα. Πέραν της ιδιότητάς μου και το ότι εκπροσωπώ ένα σωματείο που ασχολείται κυρίως με το κρητικό λαγωνικό, επειδή είμαι με τα σκυλιά από μικρό παιδάκι, θίγομαι κυρίως σαν κοινόφιλος, ανεξαρτήτου ράτσας. Θα προτιμούσα λοιπόν να ξεκινήσω από αυτό, δηλαδή πώς θα φαινόταν στον οποιοδήποτε ιδιοκτήτη να υποβάλει το ζώο του σε ένα χειρουργείο, το οποίο χρειάζεται ολική νάρκωση, να το αφαιρέσει τα γεννητικά του όργανα, το πω έτσι ομά για να το καταλάβει ο κόσμος. Εάν δεν μπορώ να αντιληφθώ τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται αυτό το πράγμα με την ευζοία των ζώων. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ το γεγονός του ότι επειδή η πολιτεία ουσιαστικά αδυνατεί να ελέγξει τα μη ταυτοποιημένα ζώα, δηλαδή αυτά που δεν φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, να προωθεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο, το οποίο βέβαια να πούμε ότι αρχικά δεν υπάρχει σαν νομοσχέδιο τώρα. Υπάρχει ένα προσχέδιο νόμου, το οποίο έχει στα χέρια μας. Και το νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω από πληροφορίες που έχω, βρίσκεται προς το Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες διαβουλεύσεις και κάποιες εισηγήσεις.
Μέσα σε αυτά προσπαθούμε και εμείς να συμμετάσχουμε στο βαθμό που μπορούμε. Κύριε Ανετάκη, από ό,τι καταλαβαίνω, εγώ είστε αντίθετος σε κάθε μορφή στήρωσης. Είστε αντίθετος... Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ, από τη στιγμή που θεωρούμε και καλώς θεωρούμε ακροτηριασμό και κακοποίηση την κοπή των αυτιών και την κοπή της ουράς, για παράδειγμα, πώς μπορεί να μην θεωρούμε κακοποίηση την αφαίρεση των γεννητικών οργάνων χωρίς να υπάρχει λόγος? Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Μία ιδιοκτήτης, ας πούμε, ενός μικρόσωμου σκύλου, τα οποία είναι ιδιαίτερως ευαίσθητα συνολική αναισθησία. Εάν επιβιώσει από μια τέτοια επέμβαση, ενδεχομένως και στηρίζομαι σε μελέτες πανεπιστημίων και κτηνιάτρων, δεν το λέω αυθαίρετα, να έχει το σκυλί της ακράτεια. Μετά τι θα κάνει με αυτό το σκυλί μες στο σπίτι? Γιατί λοιπόν να υποβληθεί ένα υπεύθυνα δεσποζόμενο, ξαναλέω, ζώο, σε μια χειρουργική επέμβαση, αν δεν υπάρχει ιατρικός λόγος? Και πώς μπορεί αυτό το πράγμα το συνδέουμε με τη φιλοζωία και την ευζωία των ζώων? Αυτό μου φαίνεται πραγματικά, νομίζω ότι αγγίζει, επιτρέψτε μου τον όρο να πω, τη διαστροφή. Κύριε Ανετάκη, ο αριθμός, ο πληθυσμός των κριτικών λαγωνικών, ποιος είναι? Ναι. Γιατί είναι μια σπάνια φυλή. Σωστά, βέβαια. Ακριβώς. Είναι πραγματικά πορείας άξιο πως μια ράτσα η οποία έχει διατηρηθεί με τον ΑΒ τρόπο περίπου 4.000 χρόνια αυτή τη στιγμή στο νησί. Μια γρήγορη βόλτα στο μουσείο εδώ του Ηρακλείου θα βρείτε έβριμα, ένα σφραγιδόλιθο που χρονολογείται πριν το 500 π.Χ. Και εμείς επιχειρούμε να δημιουργήσουμε σοβαρούς κινδύνους στον πληθυσμό της ράτσας, αν ξαναλέω, προωθηθεί ένας τέτοιος νόμος. Λοιπόν, γιατί ξέρετε, η στήρωση σε αυτό το νόμο είναι το γερασάκι στην τούρτα. Υπάρχουν πολλά ζητήματα, αλλά αυτό είναι το κυριότερο. Λοιπόν, θα σας πω για τα καταγεγραμμένα ζώα. Θα σας πω ότι τα τελευταία 15 χρόνια στα Μητρώα έχουν καταγραφεί περίπου 450 με 460 χιλιά. Θα σας πω μόνο ότι πέρυσι, μιλάω τώρα για τα χιλιά τα οποία είναι στο πρότυπο της ράτσας και είναι υπό τον έλεγχο και το πρόγραμμα του ομίλου μας. Πέρυσι δηλώθηκαν μόλις 18 κουτάβια. Λοιπόν, φανταστείτε σε ένα τόσο... Φυσικά δεν είναι αυτός ο συνολικός πληθυσμός της ράτσας, διότι και η πανδημία έχει φρενάρει και τις δικές μας εκδηλώσεις, δηλαδή τις καταγραφές και τις ταυτοποιήσεις των ζώων. Ο ομίλος μας, πέραν από αυτό, από την καταγραφή και την ταυτοποίηση, έχει κάνει σοβαρό αγώνα στην αλλαγή της κουλτούρας που υπάρχει εδώ στον τόπο μας, γύρω από τα σκυλιά γενικότερα. Έχουν πραγματοποιήσει δεκάδες σεμινάρια σε όλη την Κρήτη για την επιμόρφωση του κόσμου, όχι μόνο γύρω από τον κρητικό λαγωνικό, αλλά για να δώσουμε μια κατεύθυνση προς και την σωστή αναπαραγωγή της ράτσας, αλλά και την σωστή διαβίωση των ανθρώπων με τα σκυλιά τους. Λέμε ναι στην ηλεκτρονική σήμανση, στο ηλεκτρονικό βιβλιάριο λέμε ναι. Λέμε ναι στην ευζωία. Λέμε ναι στο να είναι οι ποινές ισχυρές στους ασυνείδητους κυδεμόνες, αλλά σε ένα τόσο μικρό πληθυσμό, με βάση τα νούμερα αυτά που σας ανέφερα. Μάλιστα, 18 δηλαδή, κουτάβια πέρυσι μας είπατε. Το 450 που σας είπα την τελευταία 15ετία για άλλες ράτσες είναι ένα μεγάλο εκτροφείο. Λοιπόν, για τη δική μας ράτσα που βρίσκεται μόνο στην Κρήτη, δεν έχουμε την πολυτέλεια να εισάγουμε αυτό το είδος από κάπου αλλού. Δεν είμαστε ούτε γερμανικός σημενικός, ούτε πόιντερ που υπάρχουν σε όλη την Ιφίλιο. Είναι εδώ ο πληθυσμός. Και που δεν έχει αυτή τη στιγμή απολύτως καμία μέρημνα πέραν των ιδιωτικών πρωτοβουλειών και της εθελοντικής προσπάθειας της δικής μας και των μελών μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε εάν αποκλείσουμε από την αναπαραγωγή έστω και ένα μικρό ποσοστό της ράτσας, θα την οδηγήσουμε με μαθηματική ακρίβεια σε εξαφάνιση. Διότι έρχεται η αιμομηξία. Να βάλουμε δεν μία αιμοτελεία. Να μόνο και το τώρα. Ναι, ναι. Να βάλουμε μία αιμοτελεία. Να πάμε στον κύριο Σκουλά. Η δική σας πρόταση, κύριε Σκουλά, ακούσαμε και τις ενστάσεις του κυρίου Ανετάκη. Έκανε λόγο για μία σπάνια φυλή, όπως είναι ο κριτικός λαγωνικός. Ράτσα. Ναι. Η δική σας πρόταση. Υπάρχει ένα σχέδιο νόμου. Ακολουθεί μία περίοδος διαβούλευσης. Θέλετε να συμμετέχετε σε αυτή τη διαβούλευση? Βέβαια θα συμμετέχουμε και θα καλέσουμε και όλους τους συναδέλφους κυνηγούς να συμμετέχουν στη διαβούλευση. Θα ήθελα να σημειώσω ότι στον ισχύοντα νόμο ο ακροτηριασμός τιμωρείται πολύ αυστηρά. Έτσι, πάμε λοιπόν, η υποχρεωτική στήρωση και ο ευνουχισμός είναι νομίζω η χειρότερη μορφή ακροτηριασμού. Ο μοναδικός λόγος που μπορεί να δικαιολογηθεί μια τέτοια πράξη είναι μόνο για ιατρικούς λόγους, για λόγους υγείας και να το αποφασίσει ο κτηνίατρος. Δεν μπορεί να το αποφασίσει κανείς αυτό το πράγμα, μόνο για λόγους υγείας. Θα ήθελα ακόμα να θίξω ένα μέρος του προσχεδίου αυτού. Προβλέπεται η λειτουργία μιας ειδικής επιτροπής τριμελής,
η οποία θα αποτελείται από τον ΟΤΑ, από το ΓΕΔΕ, το συνήγορο του πολίτη και φιλοζωικές οργανώσεις. Αυτή λοιπόν η επιτροπή θα έχει πρόσβαση σε πληροφορίες πολύ προσωπικές. Θα είναι προσωπικά δεδομένα. Θα δώσουν λοιπόν προσωπικά δεδομένα σε ιδιώτες. Οι φιλοζωικές οργανώσεις δεν είναι τίποτα άλλο από ιδιώτες. Έτσι, θα πάνε προσωπικά δεδομένα των κυνηγών, των κοινόφιλων γενικά, σε ιδιώτες. Μάλιστα. Εμείς λοιπόν ως πρώτος συγγετικός σύλλογος Ηρακλείου λέμε ναι στην ευζοία των ζώων. Λέμε ναι, ό,τι έχει σχέση με τη σήμανση, με τη τιμωρία όπου υπάρχουν κακοποιήσεις, είμαστε σύμφωνοι. Αλλά λέμε όχι στη στήρωση, στον ακροτηριασμό των ζώων. Κύριε Σκουλά, να πάμε στον κύριο Ανετάκη. Κύριε Ανετάκη, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, αδέσποτο, εκκριτικό λαγωνικό, δεν πρόκειται να δει κανείς στους δρόμους. Πολύ δύσκολο. Κοιτάξτε να δείτε, στη διαδικασία που ακολουθούμε εμείς, θέτουμε ως βασική προϋπόθεση να συμμετάσχει κάποιος στην καταγραφή και στην ταυτοποίηση του σκύλου την ηλεκτρονική του σήμανση. Που σημαίνει πρακτικά τι? Ότι ο σκύλος έχει ταυτότητα. Άρα, ακόμα και αδέσποτος να βρεθεί ο σκύλος, γνωρίζουμε κατευθείαν ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Και ο ιδιοκτήτης φυσικά έχει τις συνέπειες του νόμου. Και ξανατονίζω, νόμος αυτή τη στιγμή υπάρχει. Βάση δεδομένων, αυτή τη στιγμή υπάρχει στην κτηνιατρική. Δηλαδή, αν βρείτε οποιοδήποτε από τα σκυλιά μου στον δρόμο, αν το πάτε σε ένα κτηνίατρο, μπορεί να σας βρει σε ποιον ανήκει το σκυλί. Αυτό που δεν υπάρχει είναι ο έλεγχος από τις υπηρεσίες τις αρμόδιες. Και επειδή λοιπόν πονάει το δάχτυλό μας και δεν μπορούμε να το γιατρέψουμε, κοιτάζουμε να το κόψουμε το χέρι μας από τον αγκώνα. Αυτά, αν θέλουμε να εναρμονιζόμαστε όπως λέμε με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, θα σας πω μόνο το εξής. Πέραν του ότι το κυνήγι δεν σταμάτησε πουθενά εν μέσω COVID στην πανδημία, σε όλη την Ευρώπη, η υποχρεωτική στήρωση δεν υφίσταται σε κανένα κράτος μέλος της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Εμείς θα πρωτοτυπήσουμε σε αυτό πηγαίνοντας προς τα πίσω. Μάλιστα. Αυτά είναι μεσαιωνικά δεδομένα. Κύριε Ανετάκη, μας πιέζει. Επειδή και δεν ο μπορούμε να ελέγξουμε τους ασυνείδητους, θα τιμωρήσουμε και τους ευσυνείδητους. Γιατί προσέξτε, η παρανομία θα ενισχυθεί. Διότι αυτοί, εμείς είμαστε χρήστες. Πέραν του ότι τα ζώα είναι συντρόφοι μας, είναι πολύτιμα για εμάς, διότι ζούμε και εργαζόμαστε μαζί με τα ζώα αυτά. Δεν θα τα αφήσουμε στον δρόμο σε καμία περίπτωση. Αυτός όμως που είναι στο ναι και στο όχι, με το φόβο του προστίμου, να είστε σίγουρος ότι αυτά τα μέτρα θα φέρουν έκρηξη στα αδέσποτα. Κάθε άλλο παρά έλεγχο. Μάλιστα. Κύριε Σκουλά, θέλω και ένα τελευταίο σχόλιο με αυτή την απαγόρευση, διαφαινόμενη απαγόρευση μεταφοράς σκύλου σε κουτί εκτός οχήματος. Είναι αυτά τα κουτιά που βλέπουμε σε διάφορα αυτοκίνητα, όπου μεταφέρονται τα σκυλάκια που προορίζονται για κυνήγι. Λοιπόν, εμείς για το θέμα αυτό λέμε να ισχύει ό,τι ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Ό,τι ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Κουτιά προβλεπόμενα. Να έχουν προδιαγραφές ασφαλείας και τα λοιπά. Ό,τι ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Αυτό θέμε. Μάλιστα. Ούτε τίποτα περισσότερο, ούτε τίποτα λιγότερο. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα και διεκδικούμε ακριβώς τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Μάλιστα. Κύριε Σκουλά, κύριε Ανετάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.